Και τώρα, μαγειράδες από το Τρόφαλο. Πες μου ποιο σου τσιφίτε ψετσελιέ στο μάγουλό. Μη σταματά, μη σταματά. Και σου παντοτινό μέχεις και τσιμάζω. Παναγία μου, Παναγία. Ξανά πέ την αυτή. Δεν παλεύεσαι μπρε, όλη η Κρήτη είσαι. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα γνωστά μας, τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε 100 φορές για την ομάδα των Τρόχαλων. Μπαίνετε εκεί πέρα και γράφετε, βλέπετε, ό,τι θέλετε κάνετε. Να κάνετε ό,τι κάνω εγώ, μάτι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το θέμα μας για αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με την τακτοποίηση, την κρίνια και όλα αυτά σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά και σε έναν άλλον που θα μπορούσαμε να είμαστε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το θέμα μας είναι η γκρίνια περισσότερο, εγώ θα το έλεγα, ρε παιδί μου. Η μουρμούρα, έτσι. Αυτό. Και από τους άντρες, οι άντρες. Και από τις γυναίκες πιο πολύ. Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Μπάμπη το Βιδόρο που δίνει το έναυσμα και λέει: στον Άρη, λέει, να πικήσουμε, πάλι θα έχει γκρίνια. Ότι το κοκκινόχωμα κάθεται στα λουμίνια. Ο Γιάννης ο Μιλωνάκης. Δώρο αντσικάνω στη γιορτή τον κόκκινο πλανήτη. Τον πράσινο θα μου ζητά για να μου μπει στη μύτη. Τέτοιε. Και λέει η Κατερίνα Ιεράκη: 10 υπηρέτες στη σειρά και αυτή μόνο βεντάλια. Να έχει στα χέρια θα θωρεί σκόνη παντού και χάλια. Δηλαδή. Κατακουζινό. Μιχάλης Πολυχρονάκης. Τσι λέω θέλω από μικρός στον Άρη ένα ταξίδι. Και λέει βάστα ο ντεγερνάς. Γάλα, πατάτες, ξίδι. Το ξίδι μάλλον για να το πιει ο Μιχάλης που δεν θα πάει στο... Μην το ξεχάσει, άλλη μόνο του λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Εύα η Αναστασίου. Οι άνθρωποι, λέει, οι παλιακοί, θαρώ καλά τα λένε. Πως τις παντέρμεις της κακιάς και οι τρίχες της τις φταίνε. Για την κεφαλή, λέει, έτσι, μην μπερδευτούμε. Κάνουν μια επεξήγηση από κάτω. Η Λιάννα Τσαλάκη. Εγώ θέλω να κατοικώ μόνο στην Αφροδίτη και να σκορπίζω ομορφιά ολόκληρη την Κρήτη. Είναι και αυτό μια λύση. Συνεχίζουμε. Λέει ο Μπάμπης ο Βιτόρος. Μρε και να τζιτοχάριζα τον κόκκινο πλανήτη, θα έλεγε τα παπούτσα σου βγάλε πριν μπει στο σπίτι. Είναι δυνατόν? Αθηνά Μαθιουδάκη. Στην Αφροδίτη επίγαντη στον όμορφο πλανήτη και είπε μου πως προτιμά κάτω από τον Ελενίτη. Αυτά είναι γούστα. Τα Ελενίτη έχουν γράψει ιστορία τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαία. Παντελή Σταματάκης. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, λέει, στον ήλιο ανεμέναμε που λαύρα τσιτσιρίζει, να κλείσω το ορκοντήσιο θέλα μου μουρμουρίζει. Βαρβάρα Πηγουνάκη. Θαρώ δεν θα είναι πρόβλημα να έχει τον Άρη σκόνη. Πρόβλημα θα είναι να ανεβώ και να μην με σηκώνει. Φίλη μου η Βαρβάρα, φίλη μου. Το πιστεύω θα έχει προβλεφθεί. Ο Χαράλαμπος ο Δεβεράκης. Άμα λέει στον Άρη κατοικείς, δεν θέλεις να έχεις γκρίνια. Να έχεις μακρέ το λάστιχο να πλένει τα λουμίνια. Λύνει τη λύση τώρα στον Μπάμπη, καταλαβες. Κατευθείαν, ναι. Κατευνιάς. Μιχάλης Πολυχρονάκης. Στον κρόνο ανε την πήγαινα, όχι πως μου παντίδι, θα μου έλεγε θωρείς μωρέ, αυτό είναι δαχτυλίδι. Είναι σπόντα αυτό το δαχτυλίδι, είναι σπόντα. Μονόπετρο. Μονόπετρο ήταν. Ισχυρό. Ο Άρης ο Βαμβουκάκης συνεχίζει και λέει, και στο διάστημα ανεβρώ, να πάω να κατοικήσω, θα λέει τα παπούτσα μου πάλι να τα σκουπίσω. Πάλι και πάλι και πάλι. Τι να γίνει. Έχετε μια ψύχωση όμως με τα παπούτσια. Βλέπω εδώ πέρα ότι. Όπα, μας πιάσανε. Σε λίγο θα απαντήσουμε. Σε λίγο. Λοιπόν. Σαριδάκης Μανώλης. Αφού μετακομίζεται, αμέτε στη σελήνη. Που θα είναι πιο ανάλαφρες οι παντόφλες που δίνει. Παντοφλιές. Οι παντοφλιές που δίνει, ναι. Για λόγω βαρύτητας, ε. Ολοκάθαρα. Παντελής ο Σταματάκης συνεχίζει και λέει: και στη σελήνη ανεπάμενε, δεν σιάζει χαρακτήρα. Θα μου γρινεί από στο χαλί, δε στρώνει τον κρατήρα. Τι να φέρει το ισιωτικό το μηχάνημα να τα κάνει όλα ίσια, τι να κάνει. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παρασχάκης, ο δικός μας ο Νίκος, περίμενε ένα λεπτό γιατί έχω σφουγγαρίσει τον γυναικών η προσταγή σε τούτη εδώ τη φύση. Ψέματα λέει. Όχι, ολοκάθαρα το λέει ο Νίκος. Παντελή Σταματάκης. Και στο φεγγάρι λέει μέγαρο να πάω να τσιχτήσω. Θα μου γρινεί από τσιπατές
Τάμστρομ να καθαρίσω. Ο Νίλ Άμστρομ που πάτησε πρώτο. Κατάλαβε. Θέλει δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά. Έχει το χιουμοράκι του αυτό ο Παντελή. Πού έφτανα εγώ. Άναδοξαστάκι. Δεν γλίτωσα την κρίνια σου και ας γίνω αστροναύτης. Εγώ τις σβήνω τις φωτιές και εσύ μου τις ανάφτης. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπη, το Βιτόρο. Σπίτι λέει με κήπο και γκαζόν. Να τσίσαζα στα άστρα. Θα έλεγε ότι η βαρύτητα παίρνει την κουνελέαστρα και πρέπει να την εδένει, λέει, γιατί ανεκατώνται τα κουνέλια και τέτοια πράγματα. Ναι, τα κουνέλια είναι πρόβλημα, τα κουνέλια. Αλίμονό μας. Η Άννα στα φυλάκι. Τον Άρη να μου τάξετε, την Κρήτη εγώ δεν χάνω. Εδώ θα ζήσω, θα γελώ, εδώ και θα πεθάνω. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε ξανά με τον Μπάμπη. Εγώ δεν έχει, είχε μεγάλη έμπνευση εκεί πέρα. Είχε δώσει. Πρόεδρος. Είχε δώσει ρεσιτάλ. Ακόμη λέει και σε επαφή να έρθουμε με εξωγήινους. Τσι βλέπω ξεπαπούτσο τους στο σπίτι μας και εκείνους. Τον έρμο και αυτό δεν τραβά μάλλον. Τα παπούτσια. Φώτιος ο Πασουδάκης. Στον Άρη τη γυρέψανε για να μετακομίσει. Πριν πάνε οι υπόλοιποι να έχει σφουγγάρισει. Να είναι έτοιμα για λεσμένα. Θέλω να πω ότι έχει υποθεί πάρα πολύ το, ο Άρης και ο Άρης. Μάλλον για το Βαβουκάκι πήγαινε αυτό. Εκεί κάτι παίζει. Κάτι, ναι. Ο Νεκτάρης ο Χατζηδάκης εδώ επόθανα να ξέρεις. Αυτό, νομίζω ότι με έχει κάνει εικόνα. Η πρώτη λέει να έχει ενήμαστε κάτοικοι στο φεγγάρι. Πάλι δεν θα την έβανε τα μάξι να παρκάρει. Και ας ήτονε και σμάρ. Αυτή είμαι εγώ. Ευτυχία κλινάκι κουκουλτάκι. Γαέρνει ο άντρας μου από τα ζά και έχω ανατριχίλες. Γιατί έχουν κοκκινόχωμα πάλι οι παλιές αρβίλες. Και εκεί δεν υπάρχει λύση. Και να κλείσουμε με τον πρόεδρο αυτή την εβδομάδα. Στον ήλιο λέει να φολεύγαμε που είναι όλα κεντισμένα. Θα τονε τα πατζούρια της τα βράδια παγωμένα. Συμβαίνουν και αυτά, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή ήταν και ο τρόχαλός μας για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, πραγματικά. Συνεχίζουμε, μπαίνετε εκεί πέρα στην ομάδα. Βλέπεστε, γράφεστε, συμμετέχετε.